Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και δικά μας θέματα που προκύπτουν, που τουλάχιστον δίνουν ανάσα στα νοικοκυριά, στους φοιτητές, στα παιδιά που γεννιόνται. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός το έχει κάνει πράξη. Κύριε Δήμαρχε, είχαμε δύο φάσεις. Μία ήταν για τους πρωτοετής φοιτητές, έτσι αδύναμων οικογενειών, με χρηματικό ποσό, στρογγυλό, 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Ωραία. Για να ακούσουμε. Κοιτάξτε, με βάση τα κριτήρια τα οποία είχαν προγραφεί, και φέτο ο Δήμος Καλλίνου χρηματοδότησε ένα ορισμένο αριθμό άπορων φοιτητών πρωτοεισαχθέντων στα ΕΗ και τα ΤΕΗ, προκειμένου να περάσουμε ένα μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία είναι κοντά τους. Mm-hmm. Το κάναμε και για τους φοιτητές και για τις νέες γεννήσεις του τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου παιδιού, πάλι άπορων οικογενειών. Μάλιστα. Θα διερευνήσω τις δυνατότητες. Ναι. Αυτό αφορά το 2020. Το 2020, ναι. Για τα παιδάκια. Ναι, ακριβώς. Θα διερευνήσω με την δυνατότητα, μήπως υπάρχει δυνατότητα, όχι οικονομική από εμάς, υπάρχει, είναι νόμιμη διαδικασία, να ξεφύγουμε από την στενή έννοια του άπορου όσον αφορά το θέμα των γεννήσεων. Δηλαδή, ανεξάρτητα το οικονομικό επίπεδο, θα το διερευνήσουμε επαναλαμβάνω, να δούμε εάν μπορούμε την κάθε τρίτη, τέταρτη ή πέμπτη γέννηση να την χρηματοδοτεί ο Δήμος με τα 1.000 ευρώ, και όχι μόνο τις άπορες οικογένειες. Είναι σημαντικό. Και αυτό στη βάση κινήτρου, στο βαθμό που και ο Δήμος Καλλίνου μπορεί να συμβάλλει, να στηρίξουμε να χτυπήσουμε την υπογεννητικότητα, όπως σε όλο πλέον είναι το μέγιστο εθνικό θέμα για το νησί. Έτσι, και για να πούμε ότι η κυρία, μέχρι χθες τουλάχιστον διοικήτρια, αλλά θα παραμείνει αυτές τις μέρες ακόμη, η Κατερίνα Εμμανουήλ, με τον γιατρό, τον γυναικολόγο, τον Νικόλα Μονοκάνδυλο, μεταβαίνουν στη Ρόδο, γιατί κάποια εταιρεία εκεί δίνει για τα δύο πρώτα μωρά που θα γεννηθούν στην καινούργια πτέρυγα εκεί, τη χειρουργική, την πρίκα του μωρού. Σε δύο μωράκια, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό. Είναι ενέργειες που πραγματικά μας γεμίζουν χαρά. Άλλωστε, ο Δήμος Καλλίνου υπήρξε η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Έχει ιστορία στο θέμα αυτό και κατά το παρελθόν στηρίζαμε και στις πολύτεκνες οικογένειες. Και τώρα βλέπετε, παρά τα δύσκολα που έχουμε, πανδημίες και τέτοια, εμείς είμαστε συνεπείς. Όπως ζητήσαμε να υπάρχει αναστολή, το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αναστολή σε πληστηριασμούς, σε καταβολές, σε ασφαλιστικά, ταμεία, εφορία, για 6 μήνες, όσο θα διαρκέσει το έκτακτο της κατάστασης που έχει εφαρμοστεί εδώ και 1,5 μήνα στο νησί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το δει θετικά. Ήδη έχουμε κινητοποιηθεί προς τον κύριο Σταϊκούρα, τώρα προς τον κύριο Βεσιρόπουλο. Ωραία. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Κύριε Δήμαρχε, όμως, με ρωτούν και αντιδρούν συμπολίτες μας για το φόρο. Τι είναι αυτός ο ΤΑΠ, γιατί εμφανίστηκε τώρα? Δεν εμφανίστηκε τώρα. Αλλά γιατί εισπράτεται τώρα? Ακούστε με να δείτε. Αφορά καταρχήν 2 χρόνια. Ναι. Το 20 και το 21. Ναι, για κάποιους είναι μεγάλο ποσό. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι. Δεν το κάνει αυτό ο Δήμος. Αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εδώ στην Κάλυμνο. Ναι. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο και σε κεντρικό επίπεδο τώρα γίνεται μία αναμόχλευση και ψάχνουν να δουν. Αυτό τώρα πώς εμφανίστηκε, μετά το κτηματολόγιο? Μετά το κτηματολόγιο και υπάρχουν σκληρές οδηγίες εφαρμογής του νόμου του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο μέσα σε όλο τον οριμαχτό αυτών των άσχημων εξελίξεων σίγουρα είναι ένα θέμα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν είναι θέμα των Δήμων, δεν εφαρμόζεται μόνο στην Κάλυμνο, εφαρμόζεται στην ΚΟ, στη Ρόδο, στην Φλόρινα, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να εισπράξουν αυτό.
και δεν είναι ο Δήμαρχος. Δεν ήταν βέβαια καλό το timing έτσι που εμφανίστηκε αυτό. Δεν ήταν καθόλου καλό. Μέσα στα τόσα άλλα. Αυτό σας λέω. Ναι. Αυτό σας λέω. Και το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι γίνονται κάποια πράγματα τα οποία πλέον η πολιτική ηγεσία δεν έχει καμία ευθύνη. Η μη εισπράξη εσόδων εκ μέρους του αρμοδίου τμήματος της οικονομικής υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αγγίζει συγκεκριμένους υπαλλήλους και είναι κακουργηματική πράξη. Μάλιστα. Εάν δηλαδή εγώ και εγγράφος να δώσω εντολή μην το εισπράξετε, ο υπάλληλος θα με αγνοήσει, θα με αγνοήσει και θα το εισπράξει. Θα στείλει αυτές τις ειδοποιήσεις. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος. Είναι κυβερνητική, είναι νόμος του κράτους. Κατάλαβα. Αυτά αποδίδονται στο βαθμό που αποδίδονται και αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι τη μη εισπράξη των εσόδων αυτών, την ευθύνη, την έχει ο αρμόδιος τμηματάρχης και ο αρμόδιος διευθυντής οικονομικής υπηρεσίας που κατηγορούνται για μη εισπράξη εσόδων σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή, τους σέρνουν στα δικαστήρια. Οπότε, την όποια εντολή και να δώσει ο Δήμαρχος και να πει όχι, δεν το εισπράττω, να το πω έτσι λιμανιάτικα, θα με αγνοήσουν στην... αγνοείται η όποια πολιτική ηγεσία. Ναι, γιατί έχει ηγεσία να κάνει πια με τη δική τους αρμοδιότητα, με δική τους ευθύνη. Με τη δική τους ευθύνη. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Ήδη θα έχουν κυρώσεις. Ορίστε. Ήδη θα έχουν κυρώσεις. Μα αυτό είναι ακριβώς ναι, ναι, το θέμα. Ότι ο υπάλληλος πλέον που δεν κινείται στην εφαρμογή των προβλεπόμενων νόμων για την εισπράξη των εσόδων έχει ποινικές ευθύνες και καταλογισμούς. Καταλογισμούς. Λοιπόν. Ποινικές ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος και καταλογισμούς. Κύριε Δήμαρχε, διάβασα στον Παλμό της Καλύμνου ότι το Σαββατοκύριακο είχε διαρροή το αντιλιοστάσιο στο σημείο περίπου της επιχείρησης Κουμπουρδί. Τι ακριβώς συνέβη? Κυρία Κουκιαίνη, είναι μια ιστορία. Αυτό το αντιλιοστάσιο είναι προβληματικό από τη γέννησή του, από κατασκευής του. Δηλαδή. Και υπάρχουν εκκρεμότητες πολλές σε βάρος των ηγεσιών της ΔΕΙΑΚ, γιατί η μη σωστή λειτουργία του δημιουργεί και διαρροές οι οποίες πάνε στη θάλασσα. Τώρα αυτή την ώρα που μιλούμε, κινούμαστε στην κατεύθυνση να δούμε την λειτουργική αδυναμία που έχει αυτή η αντλία εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτό το οποίο το προλάβαμε και πάλι καλά δηλαδή. Τώρα που το λέτε, χρόνια πριν θυμάμαι την αγαπημένη μας Σεμίραμη Ψαρομπά, κάτοικο εκεί της περιοχής, να μας λέει ότι συνέβαινε. Είναι... Ναι, αλλά γιατί ήταν τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί και να φτιαχτεί ώστε να μην επαναλαμβάνεται κατά καιρούς. Μην μου λέτε τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έπρεπε να γίνει. Ναι, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει τώρα και δεν είχε γίνει πριν. Ακούστε, όπως τώρα αγοράζονται εφεδρικές αντλίες, το ένα, το άλλο, αυτό παλιότερα δεν γινόταν. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλά κακώς κείμενα τα οποία πρέπει να ισιώσουν. Εννοείται. Και αυτό προσπαθούμε και κάνουμε κάθε μέρα. Εννοείται, γιατί το καλοκαίρι είναι κοντά, γιατί δεν θέλουμε τέτοια φαινόμενα στον τόπο μας, γιατί θέλουμε γαλάζιες θάλασσες, καθαρές. Κυρία Κουγιαίνη, ακούστε. Εγώ έχω δώσει οδηγίες να διπλώνουν τα εφεδρικά συστήματα και σε κάποια ευαίσθητα σημεία να τριπλώνουν, δηλαδή δουλεύει μία αντλία, να υπάρχει και δεύτερη, να υπάρχει και τρίτη. Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχει η επιχείρηση, παρόλα αυτά, εγώ έχω δώσει τέτοιες οδηγίες και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις οι οποίες δεν είναι καλές. Να. Τι άλλο να πω. Το νέο απορριμματοφόρο έρχεται, το επόμενο. Το Σάββατο θα είναι εδώ μέχρι τις 15 του Μάρτη. Ωραία. Το άλλο, το μεγάλο, το 16ο απορριμματοφόρο μέσα στον Απρίλη και το άλλο το οποίο χρήζει παρέμβαση συμπλήρωσης
προκειμένου να μπει πάνω και ο μηχανισμός που θα έχει τη δυνατότητα να πλένονται οι κάδοι μέσα στο Μάιο. Αυτό κι αν είναι το βασικότερο όλων. Να κυρία, περνάμε δίπλα από τους κάδους και να μην υπάρχει ακούστε, αυτό το πρόβλημα. Η δυνατότητα που θα έχει αυτό το απορριμματοφόρο είναι καταπληκτική. Θα μπορεί να αδειάσει 100 κάδους ταυτόχρονα με το άδειασμα του κάδου από τα σκουπίδια, ταυτόχρονα να πλένεται. Και η δυνατότητά του είναι 100 κάδοι σε κάθε έξοδό του. Δηλαδή, 100 κάδοι αδειάζονται 100 και 100 κάδοι πλένονται. Ταυτόχρονα, δηλαδή, πλένονται. Όταν θα υπάρχει η ανατροπή... Πατάς το κουμπάκι και τον πλένει κιόλας. Όταν θα υπάρχει η ανατροπή μετά το άδειασμα των σκουπιδιών από τον κάδο, πριν κατέβει στο έδαφος θα έχει υπληθεί και ο κάδος. Θα μπορούμε δηλαδή, αδειάζουμε 100 κάδους από μια περιοχή την ίδια ώρα να είναι και πλημμένη. Καλά, εκεί θα είμαστε εννοείται για να χαρούμε αυτήν την εικόνα του ρεπορτάζ. Τέλος πάντων δεν θα έπρεπε, αλλά επειδή έχουμε δείξει ότι είμαστε λίγο ζωηρά παιδιά και κάνουμε ακόμη άστοχες ενέργειες και δράσεις. Ξέρετε, κυρία Κουντέινη, αυτό το οποίο. Θα βρεθούμε και σε αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό εμένα που με λυπεί. Ναι. Είναι ότι αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Αλήθεια το λέω. Ναι. Και δεν γινόμουν. Το λέω αυτό όχι γιατί θέλω να ευλογήσω τα γένια μας. Απλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία με τον έναν τρόπο ή τον άλλο έπρεπε να είχαν γίνει. Και ξέρετε, αυτά όμως δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος και καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται τίποτα. Και για ποιος θέλει ο Δήμαρχος. Ο κόσμος, ακούστε, εγώ θα επαναλάβω τώρα με το επιτελείο μου, σκέφτομαι, συζητάμε, κατά πόσον ανά 15 μέρες να γίνεται μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω YouTube, όπως έγινε ο απολογισμός, ναι. Ανά 15 μέρες για να δείτε τη δυνατότητα στον κόσμο να μιλά και να υπάρχει η αμεσότητα μεταξύ Δημάρχου και των Δημοτών. Βγείτε όμως κύριε Δήμαρχε, πηγαίνετε έτσι να κάνετε και κάθε 15-20 μέρες ένα γύρο να μιλάτε πόρτα-πόρτα με τους καταστηματάρχες μας στον εμπορικό δρόμο, πέρα από εδώ. Τα μαγαζιά, γιατί εκεί αλλιώς θα ντρέπεται να το πει στον απολογισμό τον να ακούγεται και αλλιώς διαζώσεις. Ακούστε. Ναι. Το YouTube τώρα είναι το μόνο μέσο ή το Facebook, ναι. Το οποίο δεν χτίζεται ο άλλος. Ούτε καν το όνομά του δεν λέει. Ναι, αλλά δεν είναι και όλοι στην διάθεσή τους για να το κάνουν δεν αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ είναι μια κόλαση. Εδώ ο χρόνος τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεστε εσείς. Εγώ από το πρωί, από το πρωί που κατέβηκα νωρίς, 8.30 ώρα, είμαι εδώ κάτω στο κεντρικό αντιδραστάσιο. Εδώ, εντάξει, έπρεπε να πάω, σήμερα βρέχει, πρέπει να είμαι στα σκάλια. Τώρα όμως που είπατε εδώ κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω ότι και εδώ ομογενείς μας με έχουν πιάσει πολλές φορές για το ότι γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει όμορφα και ισόρροπα και διαχρονικά αυτό εδώ το κομμάτι της τουαλέτας. Ακούστε, η τουαλέτα, όπως ξέρετε, έχει γυναίκα, υπάρχει ειδική εργολαβία, κάθε μέρα είναι καθαρίζονται οι τουαλέτες. Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι αξιοπρεπής η λειτουργία της. Κάντε ένα ρεπορτάζ, θα πάμε μαζί αύριο να δούμε, πάμε ξαφνικά, να δούμε πώς είναι οι τουαλέτες. Εντάξει, όμως επαναλαμβάνω, αν δεν συμβάλλει και ο κόσμος, δεν μπορεί ειλικρινά δηλαδή να αλλάξει, να αλλάξει αυτή η εικόνα. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα σε επίπεδο καθαριότητας, έχουμε πάει καλά, αλλά δεν μπορεί μια μειοψηφία αν θέλετε να χαλά την εικόνα. Διότι χθες την Κυριακή είχα κινηθεί με το αυτοκίνητο, έβλεπα κάδους άδειους και έξω να έχει σκουπίδια, τσάντες. Γιατί ρε, στρώματα. Ακόμα το στρώμα λέω δεν το παίρνει ο κάδος που δεν θα έπρεπε να βγει. Αλλά η τσάντα να είναι άδειος ο κάδος και να είναι δίπλα. Γιατί? Μάλιστα. Ο κανοέκλης Καλίμιος. Σεβαστείτε το νησί το ίδιο, τον εαυτό σας. Τι άλλο να πούμε. Αλήθεια.
Έχετε εσείς κάποια γλώσσα διαφορετική να το πείτε? Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι μειοψηφία αυτή που κάνει όλες αυτές τις ενέργειες, ναι, αλλά δυστυχώς χαλάνε την όλη εικόνα. Αλλά χαλούν την εικόνα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Αυτό μετράει στο τέλος είναι η εικόνα που χαλάει. Λοιπόν, περιμένουμε απόψε να δούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και ό,τι θα αποφασιστεί για το θέμα της Μαριούπολης και γενικότερα όσα θα υποθούν. Κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.